Ζαχαρίας Μίχας, υπεύθυνος διευθυντής στο defensepoint.gr, site, δισογραφικό και γεωπολιτικό, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μίχα. Γεια σας. Κύριε Μίχα, οι απειλές του Φιντάν, οι έμεσες, με αφορμή τις δηλώσεις Νασράλα από τη Χεζμπολάχ για την Κύπρο και την Ελλάδα, επειδή διαλέγουν συμμαχικό πλαίσιο, και η Ναύτεξ, είναι δύο σημεία που πρέπει να μας ανησυχούν για την περιβόητη διακήρυξη των Αθηνών και ότι η περίοδος γνημείας τελειώνει. Ούτε τελειώνει, ούτε αρχίζει, ούτε νομίζω ότι ποτέ υπήρχε επί της ουσίας. Είναι σε τακτικό επίπεδο οι ανάγκες της Τουρκίας να εξυπηρετήσει την πολιτική της. Οι στοχεύσεις της Τουρκίας είναι σταθερές, δεν έχουν αλλάξει. Όταν μεταβάλλονται, είναι ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, στην εφαρμογή της πολιτικής της Τουρκίας, δηλαδή στην περιφέρεια, στις οποίες δραστηριοποιείται. Εμείς εδώ πέρα δεν πρέπει να συμπάμε, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η φύση του προβλήματος. Προφανώς πρέπει να μας αρέσει το να έχουμε ηρεμία και ησυχία, αλλά να μην πέφτουμε θύμα αυτής της ιδεολειψίας. Γιατί κατά τα άλλα είναι ιδεολειψία. Τίποτα δεν αλλάζει για την Ελλάδα, έτσι τίποτα δεν πρέπει να αλλάζει και για μας. Εμείς κοιτάμε το δικό μας το μαγαζί, το δικό μας το σπίτι, βλέπουμε ποιες είναι οι ελάχιστες ανάγκες για να έχουμε μια αξιόπιστη αποτροπή απέναντι στον τουρκικό ηγεμονισμό και τον τουρκικό αναθεωρητισμό κυρίως, και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Δυστυχώς στην πράξη δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, δεν προτεραιοποιούμε με τον τρόπο που πρέπει την επαύξηση ή μάλλον την αποκατάσταση της αμυντικής ισχύος της χώρας, γιατί για 15 χρόνια δυστυχώς δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί προβλήματα τα οποία αποτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια όταν τα αθροίσεις. Συμφωνώ με το επιχείρημα του δημοσιονομικού χώρου. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι μια ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση για να ευθύσει άμυνα. Όμως, στο επίπεδο του κρατικού προϋπολογισμού, καλώς ή κακώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν τα είχαμε παρατημένα 15 χρόνια, δεν μπορούμε να εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια προτεραιοποίηση και να δίνουμε λεφτά δεξιά και αριστερά και να έχουμε μόνο κάπου χαμηλά ως προτεραιότητα την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Τα έχουμε κάνει όλα ρημαδιό στις ενόπλες δυνάμεις, τα έχουμε παρατημένα, οι ανάγκες είναι τεράστιες, τα κενά είναι πολύ μεγάλα. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να πληρωθεί. Κάτι άλλο πρέπει να πάει πιο πίσω και πρέπει να έρθει στο προσκήνιο με τρόπο που θα ενισχύσει την εθνική αμύδια, την ελληνική οικονομία, ώστε αυτοί οι δύο στόχοι να είναι πάντα μεταξύ τους συμβατοί. Ένας από τους τομείς π.χ. είναι αυτός ο τομέας των ναυπηγήσεων. Κύριε Μίχα, επειδή παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό στο Defense Point τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά, και επειδή δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοί σας οι οποίοι λένε ότι αυτή την περίοδο ήρεμων υδάτων πρέπει να την αξιοποιήσουμε με αυτό που λέτε, δηλαδή με γρήγορους ρυθμούς εξοπλισμών, για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι όταν η Τουρκία, ας πούμε, γυρίσει στον κλασικό της ρόλο, θέλω με μια έτσι χαμηλή πτήση να μας πείτε πώς εξελίσσεται η γεωγραφία και τα F-16, τα οποία νομίζω ότι έχουν μπει στον δρόμο για τη Βουλή, και να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα πού βρισκόμαστε ως προς τα εξοπλιστικά, γιατί νομίζουμε ότι έχουν κάτσει λίγο οι ρυθμοί από την περίοδο των Ραφάλ, ας πούμε, και μετά. Έχουν κάτσει. Ό,τι γίνεται δεν γίνεται με προγραμματισμό. Γίνεται και με επικοινωνιακή στόχευση. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν είναι καθόλου υπέρ του να επιταχύνουμε ή να επιβραδύνουμε τους ρυθμούς των εξοπλισμών αναλόγως συγκυρίας, διότι αυτό στέλνει ένα λάθος μήνυμα στην άλλη πλευρά. Όταν, για παράδειγμα, ο άλλος ηρεμεί και εσύ αρχίζεις και τρέχεις, δείχνεις ότι δεν πείθεσαι και φοβάσαι μην ανοίξει κάποιο παράθυρο τροτότητας, είναι σαν να προσκαλείς τον άλλον να αλλάξει την πολιτική. Εμείς γνήσια επιθυμούμε το να έχουμε ηρεμία στο Αιγαίο. Δεν έχουμε μόνο την Τουρκία απέναντι, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δεν έχουμε μόνο με την Τουρκία να ασχοληθούμε, έτσι. Έχουμε και με την Τουρκία. Υπάρχουν απειλές ασφαλείας και συλλογικές, κυρίως όμως εθνικές. Έχουμε με τα F-16 Block 50, 38 αεροσκάφη, δεν τα έχουμε αναβαθμίσει. Εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο καθυστερεί συνεχώς. Απαξιώνονται τα αεροσκάφη. Αν πάρεις ένα από αυτά τα αεροσκάφη, θες τουλάχιστον καινούριο 80 εκατομμύρια ευρώ, flyaway cost.
Εάν τα αναβαθμίσεις με πολύ μικρότερο κόστος, με το 1,8, θα μπορέσεις να τα κρατήσεις τουλάχιστον 2 δεκαετίες στο προστάσιο σου. Άρα, το να μην γίνει αυτό το πρόγραμμα είναι έγκλημα. Τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο πρέπει να πάμε να πάρουμε F-35, μια πλατφόρμα 5ης γενιάς που είχε άλλες απαιτήσεις συντήρησης και στο οικονομικό επίπεδο και στο επιχειρησιακό, χωρίς να έχουμε λύσει προβλήματα όπως την αναβάθμιση των F-16 Block 50, χωρίς ακόμα και μετά Block 30 να δούμε τι θα κάνουμε, διότι η ποσότητα έχει τη δική της ποιότητα όπως αποδεικνύει τουλάχιστον η Ουκρανία, και χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει κάποια προμήθεια με κάποια σοβαρά αεροπορικά όπλα. Υπάρχουν κάποιες καλές εξελίξεις. Αυτό προχωράει υπόθεση των Spice μετά από 15 χρόνια και αυτή με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν μπορεί μια ζωή να πηγαίνουμε στον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε με καθυστέρηση 10 και 15 χρόνων. Τα ίδια γίνονται και στο ναυτικό, τα ίδια γίνονται και στο αρτοξηράς. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Δεν γνωρίζει κανείς ποιο είναι το budget. Υπάρχει ένα budget το οποίο έχει εγκριθεί επισήμως, το οποίο δεν φτάνει και για ζήτο. Δηλαδή είναι για να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και μετά βγαίνουν και γίνονται, παρουσιάζουν μια εικόνα, ας πούμε, Ελλάδα ως τοπικής υπερδύναμης. Μιλάνε για Constellation, ένα πλοίο το οποίο δεν έχει ξεκινήσει να αναπηγείται, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σχεδίασή του. Κανείς δεν ενίσταται στο να συμμετέχει με κάποια λίγα λεφτά η Ελλάδα στη διαδικασία του σχεδιασμού, τη σχεδίαση, να το δούμε, να το συζητήσουμε. Τι πλοίο σαν κι αυτό θα μπορούσε να μας κάνει εμάς τη δουλειά. Μια σειρά από παραμέτρους. Οι σοβαρές χώρες έτσι ξεκινάνε. Δεν πάνε τη μία χρονιά και την επόμενη θέλουν να έχουν καράβι. Μπορούμε να το κάνουμε και πραγματικά να στοχεύσουμε στο 2035, στο 2040. Δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση. Όχι όμως τώρα επειδή λέει η μεγάλη εθνική επιτυχία, επειδή μας δέχτηκαν οι Αμερικανοί να συμμετέχουμε στη σχεδίαση. Για ποιο λόγο δηλαδή κάποιος να μην θέλει επιμερισμό του κόστους. Μερικά πράγματα είναι απλώς παράλογα. Και να περιμένουμε να πάρουμε κάτι από το 2035 και μετά, αν θα το πάρουμε, διότι δεν υπάρχει απόφαση ούτε καν στο αμερικανικό ναυτικό αυτή τη στιγμή για να φύγει, γιατί λειτουργεί διαφορετικά καλώς ή κακώς οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, και απλά αμολάμε ένα αφήγημα στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα και όλοι πέφτουν θύμα αυτού του αφηγήματος. Η Ελλάδα που θα έχει Ραφάλ, θα έχει 35, θα έχει Constellation, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Έβαλε κανείς νοικοκυρεμένα κάτω με χρόνο, σε κάθε χρόνο, πόσο χρειάζεται π.χ. ένα Ραφάλ και ένα 35 για να συντηρηθεί. Αν έχουμε ένα στόλο από 60 μαχητικά 4,5 και 5 γενιάς και κοστίζει 5 εκατομμύρια το κάθε αεροσκάφος, και αυτά είναι αναλαστικά. Η εποχή του Μαστρομίτσου που έμπαινε με το κατσαβίδι και έκανε δουλειά και συντηρούσε και πετάγανε τα αεροπλάνα, παρήλθαν επιστρεπτοί. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε όταν αγοράζουμε καινούργιες πλατφόρμες. Αλλά αν έχουμε 60 τέτοια αεροσκάφη και θέλουμε 5 εκατομμύρια το χρόνο, follow on support, είναι απλά τα πράγματα. 5-6-30. 300 εκατομμύρια τα έχουν προϋπολογίσει το χρόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για σκιτζίδες. Είτε λέγεται Δέργιας ο σκιτζής, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται όπως θέλει. Η νοικοκυρωσύνη είναι μία. Τελεία. Σε αυτό το σημείο έχετε αναφερθεί πολλές φορές στο δημόσιο λόγο σας, κύριε Μιχάλ, δηλαδή στο θέμα της συντήρησης. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στα F-35, η αρχική σκέψη ήταν 20 συν 20 υποαίρεση. Το συν 20 υποαίρεση, από ό,τι ακούγεται, έχει φύγει από το τραπέζι. Τι λένε οι δικές σας πληροφορίες γι' αυτό? 20 θα είναι μόνο. Και άμα χρειαστεί να μας θελήσουμε να πάρουμε παραπάνω, θα ξεκινήσουμε πάλι την ίδια διαδικασία έγκρισης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λογική της όψιον, του δικαιώματος προαίρεσης, είναι κλειδώνει στην τιμή τώρα και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που προβλέπεται συμβατικά. Συνήθως είναι 1 με 2 χρόνια, ας πούμε, κάποιες φορές 3, και μια μικρή αναπροσαρμογή του τιμήματος ανά αεροσκάφος, μπορείς να κλειδώσεις μια τιμή. Δηλαδή υπολογίζεις τον εκτιμόμενο πληθωρισμό, την εκτιμόμενη άνοδο των υλικών που χρειάζονται. Είναι μια σειρά από παράμετροι, είναι ένας τύπος τον οποίο ακολουθούν. Μπορεί να προστατευτεί η χώρα σε περίπτωση που δεν ασκήσει την όψιον, να προστατευτεί από το επιπρόσθετο κόστος, το οποίο είναι περίπου ένα 5-10%. Δεν είναι μικρό. Δηλαδή στο 1 δισεκατομμύριο το 5-10% είναι λεφτά. Δεν είναι αστεία. Στα 3 δισεκατομμύρια είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού πολέμου για την πολεμική αεροπορία, που και εδώ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα F-16. Δεν είναι αστείο. Αλλά υπάρχει τρόπος να κατοχυρωθεί συμβατικά ότι σε περίπτωση μία άσκηση της όψιον η εταιρεία θα πρέπει να επιστρέψει πίσω ένα ποσό χρημάτων. Με κάποιο τρόπο. Είτε σε μετρητά, είτε
με κάποια άλλη μορφή, σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποια συνεργασία, τουλάχιστον να κατοχυρωθεί. Το σωστό θα ήταν από τη στιγμή που υπάρχει έτοιμα, υπάρχει απέτηση για 40 αεροσκάφη, να βάλουμε και τα 40 αεροσκάφη, ώστε να έχει πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι το έργο που βλέπουμε να παίρνουν άλλες χώρες είναι χρήματα τα οποία επενδύουν σε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς για κάποιο λόγο έχουμε την εντύπωση ότι θα δώσουμε 3 δις. Οι επιστροφές που κάνουν δεν είναι χρήματα που πληρώνουμε εμείς συμβόλαιο. Είναι ένα είδος δώρου του προμηθευτή. Δεν είναι έτσι. Επιτέλους, ας καταλάβουμε πώς λειτουργεί και να καταλάβουμε ποια είναι η πολλαπλασιαστική αξία του να εντάξεις ελληνικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού κολοσσών της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας. Έτσι δουλεύει το σύστημα, ό,τι και αν νομίζουμε εμείς, όπως και αν κοιμόμαστε και θεωρούμε ότι ξέρουμε κάτι παραπάνω από τους άλλους. Γι' αυτό πηγαίνουμε συνέχεια στο κουβά, έτσι, για να το πούμε στην απλή καθημερινή γλώσσα. Αυτό συμβαίνει. Έτσι δουλεύει. Είναι όλα εκεί στο ίντερνετ, όποιος ενδιαφέρεται να πάει να διαβάσει. Υπάρχει το παράδειγμα της Γερμανίας, το παράδειγμα της Φιλανδίας, τα τελευταία παραδείγματα της Τσεχίας. Ας πάνε να δούνε τι έκαναν εκεί. Πόσο κόστησε. Και τι κάναμε. Εδώ πέρα θα πάνε να κάνουν ένα συμβόλαιο, στο οποίο θα είναι μόνο η αφορά των αεροσκαφών. Βγάλαμε απ' έξω τελείως και τις υποδομές. Το συμβόλαιο θα είναι γύρω στα 3,5 δις. Έχουν διαρρεύσει τα νούμερα, δεν είναι κάτι μυστικό. Χωρίς και έχουμε αναλάβει εμείς μέσω της πολεμικής αεροπορίας να φτιάξουμε την υποδομή σε βάση στη Δυτική Ελλάδα για να υποδεχθούμε τα 20 F-35. Αυτή είναι η ιστορία. Τα 20 συνέρες λοιπόν δεν έχουν βάση. Είναι πάνω από 4 δις η πραγματική αξία, Κώστα. Ναι, ναι. Κύριε Μίχα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Αυτό το πρόγραμμα που και ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, είχε στην αρχή δεσμευτεί με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και με το Ισραήλ, ο αμυντικός στόλος που έγινε τόσο δώρο στην αρχή, βρίσκεται σε κάποια εξέλιξη? Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μία για να γίνει κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Υπήρχε συγκεκριμένο ενδιαφέρον για Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποψηφιότητες. Όταν έχεις αυτά τα προβλήματα, εδώ πέρα έχει μπει η πρωτοβουλία του Μητσοτάκη μαζί με τον Πολωνό να προσπαθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια να φερθεί ένας ευρωπαϊκός στόλος. Σε αυτό το πλαίσιο, εξυπηρετώντας, επειδή είμαστε χώρα συνοριακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, σε κρίσιμη περιοχή. Εμείς πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί αυτός ο θόλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα μας εξυπηρετήσει εμάς και στο εσωτερικό επίπεδο και για τις δικές μας απειλές. Άρα, νούμερο ένα, πάρα πολύ σημαντικό, ό,τι θόλος και να γίνει, η Τουρκία δεν πρέπει να είναι μέσα. Για να τα λέμε έτσι απλά. Έτσι, όταν ναι, μας συμφέρει να είναι κάτι ευρωπαϊκό, να είναι απολύτως διαλειτουργικό με τον ΝΑΤΟ, ναι, προφανώς, αλλά δεν πρέπει να είναι η Τουρκία μέσα. Σε οτιδήποτε έρθει η Ελλάδα. Επίσης, πρέπει να έχουμε συνέστηση των δυνατοτήτων αυτών των θόλων και του κόστους. Το κόστος είναι μερικά δισεκατομμύρια για εδώ πέρα. Άρα δεν είναι φιστίκια υγιεινής, είναι δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Για να γίνει και να πούμε θα κάνουμε και αυτό, θα κάνουμε και το και θα κάνουμε και εκείνο. Γι' αυτό φωνάζουμε συνεχώς για την προτεραιοποίηση, την αναγκαία προτεραιοποίηση των οπλικών συστημάτων. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά με πάρα πολύ σοβαρό και προσεκτικό τρόπο, να ξέρουμε ότι καμία αντιεροπορική άμυνα δεν είναι αδιαπέραστη. Άρα, μια χώρα, άμα θέλει να έχει σοβαρή αποτροπή, χρειάζεται και επιθετικές δυνατότητες. Όταν δηλαδή την καλύτερη άμυνα, την βαλιστική άμυνα να έχω του κόσμου, ένα να περάσει και να μου κοπανίσει ένα εργοστάσιο μπορεί να μου δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και να μου πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ο αντίπαλος για να αποτραπεί πρέπει να ξέρει ότι αν ξεκινήσει και διαβεί την πόρτα του φρενοκομείου, και εγώ από τη δική μου την πλευρά μπορώ να το αμολύσω βαλιστικούς πυράβλους με τους οποίους με απειλεί και να αρχίσω να του βάζω και αυτού κόστος. Και δεν είναι τυχαίο ότι η βασική έννοια στο ΝΑΤΟ είναι η ανθεκτικότητα, το resilience, διότι όπως φάνηκε και στην Ουκρανία, το θέμα είναι πόσο αντέχεις. Οπότε εδώ πέρα ανοίγουν και άλλες συζητήσεις. Για πόσες μέρες αγώνα έχεις τα προβλεπόμενα, τι εκτιμάς ότι θα συμβεί, διότι όποιος νομίζει ότι θα γίνει κάτι, ας πούμε, εδώ πέρα και θα γίνει με την Τουρκία, δηλαδή με τη σύμμαχο Τουρκία, και θα αρχίσουν να έρχονται καραβιές τα πυρομαχικά και τα όπλα και τα βλήματα για να μας εξυπηρετήσουν, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Άρα όσοι απεμπολούν τη δυνατότητα κατασκευής πλήρων πυρομαχικών στην Ελλάδα, τουλάχιστον να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να αναθεωρήσουν το συντομότερο. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί για κάποιο λόγο έχουν αλλεργία με την αμυντική βιομηχανία, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών και κυρίως επί του Χρήστου Σταϊκούρα, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σχεδόν όλα αυτά τα μαγαζιά σε απόλυτο αδιέξοδο. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική. Υπάρχει χρόνος για να αντιστραφεί και να υπάρξει μια σιδηρά χείρα που θα
θα καθοδηγήσει την επόμενη μέρα. Να κάνουμε κάτι που να μείνει και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τουλάχιστον τις δικές μας ανάγκες. Γιατί έξω βρέχει συμβόλαια δισεκατομμυρίων για πυρομαχικά και εμείς παίρνουμε κάτι ψίχουλα. Και πανηγυρίζουμε και σε κεντρικό επίπεδο ότι έχουμε μπει σε super wow κοινοπραξίες, ενώ στην ουσία γεμίζουμε μόνο πυρομαχικά, ενώ παλιά τα φτιάχναμε από την αρχή μας στο τέλος. Θα τα πουλάγαμε σήμερα 2 με 3 χιλιάδες δολάρια στη διεθνή αγορά και εμείς παίρνουμε 100 ευρώ. Το ξέρουν αυτό, το έχουν καταλάβει. Αυτά από μένα. Κύριε Μίχα, και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που όλα τα παραδείγματα που είπατε και το παράδειγμα της Ουκρανίας και αυτό της Γάζας έχουν δείξει δείγματα γραφής και γι' αυτό και βλέπουμε ένα οργασμό σε εξοπλιστικά σε όλη την Ευρώπη και κυρίως την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ζαχαρίας Μίχας, defensepoint.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.